ο λόγος για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει στο κατάλογο, στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την παραδοσιακή αλληλεία που γίνεται εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες, στο Εθνικό Πάρκο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού. Αυτή η απόφαση ήρθε μετά από σχετικό φάκελο που προέκυψε από πρωτοβουλία, στην οποία κομβικό ρόλο είχε και ο φορέας διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Και περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό θα μάθουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης, τον κύριο Γιάννη Σελιμά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Σελιμά. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Να είστε καλά, αντεύχομαι. Να πω ότι εσείς ήσασταν που είχατε αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία, αν θυμάμαι καλά, με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο και το Πανεπιστήμιο. Πράγματι κύριε Παπαδάκη, είστε ένας πολύ καλά ενημερωμένος δημοσιογράφος, καθώς έχετε διαβάσει τα δελτία τύπου που εδώ και 4 χρόνια εκδίδουμε σχετικά με τον λόγο ζήτημα της ένταξης της παραδοσιακής αλληλείας στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου Αιτωλικού, στο Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πριν 4 χρόνια περίπου. Ήταν τον Νοέμβριο του 2018, τότε που ο φορέας διαχείρισης συγκάλεσε μια σύσκεψη στο Μουσείο Χαρακτικής Βάσος Κατράκη, στο οποίο συμμετείχε ο προϊστάμενος του Τμήματος Άειλης Κληρονομιάς Σπύρος Δρίνης, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση τον Άνθρωπο, το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών και δύο συνεργάτες του φορέα διαχείρισης, ο κ. Μπέρδος και η κυρία Σιαμπάνη. Εκεί συναντηθήκαμε με τους ελεύθερους και τους συνεταιρισμένους αλληλείς, τον κύριο Μπότα και τον κύριο Κάπα, και με ανθρώπους οι οποίοι πιο παλιά είχαν εντάξει το πανηγύριο του ΑΕΣΜΙΟΥ στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως τον κύριο Μακρύ. Εκ των υστέρων, το Φλεβάρι του 2019, καταθέσαμε ουσιαστικά την πρόθεσή μας για την άλλη κληρονομιά. Εγκρίθηκε αυτή η πρόθεσή μας, αργότερα καταθέσαμε τον Απρίλιο το φάκελο. Στη συνέχεια πήραμε διορθώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή για τη Σύμβαση για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Διορθώσαμε και συμπληρώσαμε το κείμενό μας, το καταθέσαμε εκ νέου, και έτσι σήμερα μετά από 4 χρόνια, καθώς η ομάδα έργου δούλεψε αφιλοκερδώς για όλη αυτή την υποβολή, είμαστε στην ευχάριστη συγκυρία να σας ανακοινώσουμε ως φορέας διαχείρισης της Δημοθάλασσας Μεσολογγίου Ακρανικών Ωραίων την ένταξη της παραδοσιακής αλληλείας στην άλλη κληρονομιά της Ελλάδας. Χρονοβόρα διαδικασία όμως, έτσι, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι τελικά τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Ακριβώς, λιγότερα συστήματα και πιο πολλή δουλειά. Μας λείπουν άνθρωποι να δουλεύουν αφιλοκερδώς για τον τόπο, με αγάπη, με φιλότιμο, για να μπορεί η κοινωνία να προοδεύει, η φύση να προστατεύεται και κάποια στιγμή η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου να αποκτήσει την ισχύ που πρέπει να έχει στην οικονομία του νομού του Ουκρανίας. Και με αυτό τι εννοώ, κύριε Παπαδάκη? Εννοώ ότι από εδώ και στο εξής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει ουσιαστικά να εφαρμόσει τα συστήματα πιστοποίησης Άγκρο 12 και Άγκρο 9 του ΕΛΓΟ Δήμητρα για τα προϊόντα που παράγονται σε περιοχές Natura και τα προϊόντα που παράγονται σε λιμνοθάλασσες, όπως είναι τα εκτηρά μας, έτσι ώστε να διαφημιστεί η περιοχή μας στο εξωτερικό τόσο εμπορικά σε σχέση με τα εκτηρά και το αυγοτάραχο, που είναι ένα από τα λίγα προϊόντα ονομασίας προέλευσης της περιοχής μας, όσο και να αποτελέσει η περιοχή έναν ελεκτικό προορισμό για οικοτουρισμό, για αλλιευτικό τουρισμό και για υπεύθυνη περιήγηση στο περιβάλλον. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια προστιθέμενη αξία και στον τόπο και στα προϊόντα μας, τα οποία να βοηθήσουν την ευημερία του κόσμου που μένει στον νομό του Ουκρανίας. Μου κάνει εντύπωση, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι πιστοποιήσεις Άγκρο δεν είχαν ενεργοποιηθεί ή είχαν προϋπόθεση το να ενταχθεί στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά? Όχι, γενικά ήταν εξάρτητο, απλά αυτή η ένταξη στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά νομίζω ενισχύει πιο πολύ το ζήτημα της αναγνωρισιμότητας στην αγορά των πιστοποιημένων προϊόντων της λιμνοθάλασσας. Μακάρι να ενεργοποιηθούν αυτές οι πιστοποιήσεις και μαζί με την ένταξη στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να προσπαθήσουν να επιδιώξουν τη διαφήμιση των προϊόντων και τη διείρθυνσή τους σε ακόμα πιο δυναμικές αγορές. Ναι, γιατί προφανώς αυτό θα πρέπει να έχει κάποια στιγμή να αποτυπωθεί και σε ένα πρακτικό, να το πω έτσι, και βεβαίως οικονομικό όφελος για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για τους ψαράδες. Ακριβώς. Οι οποίοι το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι,
τα τελευταία χρόνια, όχι απλά τους τελευταίους μήνες, βρίσκονται σε μια όλο ένα και περισσότερο δύσκολη θέση. Και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή και με φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι, όπως το λέτε, πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει αυτή η δουλειά και από το Υπουργείο. Ακριβώς είπα, και εμάς η προσπάθεια μας στο φορέα σε σχέση με το περιβάλλον και τον πολιτισμό είναι να κραξιώσουμε και πολιτισμικά τον τόπο, όχι μόνο παραγωγικά. Αλλά μαζί με τον πολιτισμό έρχονται και τα προϊόντα και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην περιοχή τους, οι αλλιεργάτες, οι αλλιείς, οι γεωργοί, οι ψαράδες. Επομένως, αυτές οι προσπάθειές μας, τόσο με τη διαδρομή φύσης και πολιτισμού για την αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων και του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και αυτή η προσπάθειά μας για την ένταξη της παραδοσιακής αλλίας στο Εθνικό Ευρετήριο, συμβάλλουν όλα μαζί στο να υπάρξει μια ανάταξη αναπτυξιακή και ποιοτική στον τόπο που τον οποίο γεννηθήκαμε, μεγαλώνουμε, ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο ζητούμενο για κάθε περιοχή εδώ που τα λέμε, πόσο μάλλον για μια περιοχή που έχει τόσες πολλές όμορφες, να το πω έτσι εγώ, ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήματα που δυστυχώς βέβαια ακόμα σε κάποιο βαθμό μένουν αναξιοποίητα. Και βέβαια νομίζω ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε και μια τρόπον τεινά εκκίνηση μιας ιστορικής, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, παρέμβασης στη Λιμνοθάλασσα, γιατί νομίζω ότι μέσα στη χρονιά κάποια στιγμή περιμένουμε να ξεκινήσουν και τα έργα που είχατε μελετήσει εσείς ως φορέας, και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει προσωρινός ανάδοχος αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Μεταφορών, Δικτύων και Επικοινωνιών σε σχέση με τα έργα, τις μελέτες των οποίων είχε οριμάσει ο φορέας διαχείρισης εδώ και μία δεκαετία. Αξιοποιήθηκαν αυτές οι μελέτες, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το επικρατησιακό Αλιέ και Θάλασσα, και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση, θα έλεγα, πριν λήξει αυτή η προγραμματική περίοδος, να έχουμε ανάδοχο στα έργα, και φαντάζομαι ότι τα έργα αυτά θα γίνουν γέφυρα με το επόμενο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή, που σημαίνει να αναβαθμιστεί ιχθυοκομικά αλλά και περιβαλλοντικά η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, που όπως γνωρίζουμε αποτελεί περιοχή Ραμσάρ, περιοχή Νατούρα και Εθνικό Πάρκο. Και μια περιοχή που δεν είχαν γίνει τέτοιου μεγάλου χαρακτήρα παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, να προσθέσω εγώ. Γι' αυτό και χαρακτήρισε νομίζω ιστορική αυτή την παρέμβαση που πρόκειται να γίνει. Και θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι το Υπουργείο Υποδομών με την επιβλέπουσα υπηρεσία να δώσει το απαιτούμενο βάρος και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια χρονοτριβή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών των έργων. Ακριβώς, κύριε Παδά, γιατί και αυτή είναι και η δικιά μας αγωνία, η οποία, ας πούμε, χρηματοδοτήσαμε αυτές τις μελέτες, ότι κάποια στιγμή θέλουμε να τις δούμε και να υλοποιούνται. Και ήταν στα ράφια, θα έλεγα, αρκετά χρόνια. Επομένως, η ενεργοποίηση αυτών των μελετών και η χρηματοδότησή τους με χρηματικό εργαλείο, το επικοινωνιακό Αλήθεια Θάλασσα, νομίζω πως ούτε οικονομικά είναι μικρή, με την έννοια ότι θα πέσουν γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομών της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Αλλά και θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αλλιείς και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας, το οποίο ιδιαίτερα στην περίοδο της Χούντας είχε δεχτεί μια πληθώρα έργων τα οποία ήθελαν να συμβάλλουν την αποξέρανσή της και την απόδοσή τους σε γεωργικές καλλιέργειες. Ευτυχώς και την εποχή υπογράφηκε η σύμβαση Ραμσάρ, σταμάτησαν τα έργα αυτά. Δυστυχώς η μεταπολιτευτική μας δημοκρατία δεν έχει μπορέσει ούτε να συντηρήσει τα κυβερνητικά έργα, ούτε να κάνει και έργα εξυγίανσης του λιμνοθάλασσου χώρου. Επομένως, έρχεται ο φορέας διαχείρισης μετά από τόσα χρόνια, πριν μια δεκαετία, να καταθέσει τις μελέτες και να είμαστε σήμερα στην ευτυχή συγκυρία να βλέπουμε λίγο φως στην άκρη του τούνελ. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο αισιόδοξο, μαζί με την απόφαση αυτή την πρόσφατη του Υπουργείου Πολιτισμού για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά και την παραδοσιακή αλληλεία, είναι το πιο αισιόδοξο για τη νέα χρονιά στην συγκεκριμένη περιοχή της Λιμνοθάλασσας. Κύριε Σελιμάνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε για κάποιο άλλο έργο το επόμενο χρόνο. Να είστε καλά, είμαστε εδώ για να λέμε και έργα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.